Με κινητοποίησης απαντούν οι ανταποκριτές του ΟΓΑΝ στην αυθαιρεσία, όπως υποστηρίζουν, του διοικητή του οργανισμού να μειώσει τον αριθμό του προσωπικού και να συνεχίσει την επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του ΟΝΟΤΑ. Ο κλάδος προχωράει από τη Δευτέρα σε εποχή διαρκείας, δηλώνοντας αποφασισμένος για όλα. Εμείς πιστεύουμε πως αυτή η απόφαση του διοικητή του ΟΓΑ είναι άδικη. Πρώτον, δεύτερον, δεν έχει καμία ισχύ, γιατί ο διοικητής του ΟΓΑ δεν είναι προϊστάμενος των δημάρχων. Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι, βάσει των οποίων έγινε η τοποθέτηση των ανταποκριτών του ΟΓΑ, και αυτοί θέλουν, αν μπορούν να φύγουν, θα φύγουν μόνο με τη θέλησή τους ή εκτός αν παραπέσουν σε πειθαρχικό απαράτο. Κανείς δεν μπορεί να τους αλλάξει αν δεν αλλάξει νομοθεσία. Από τότε το καλοκαίρι μέχρι σήμερα ο διοικητής του ΟΓΑ μας αγνοεί συνέχεια χωρίς να έχει λυθεί αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν η Ομοσπονδία αποφάσισε από τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου την αποχή διαρκείας όλων των ανταποκριτών στην Ελλάδα από τα καθήκοντα των ΟΓΑ. Έτσι πιστεύουμε ότι μετά από αυτή την αντίδρασή μας και με αυτό το μέτρο ποίησης θα αναγκαστεί ο διοικητής του ΟΓΑ να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μαζί μας για να λύσουμε αυτό το ζήτημα που θεωρεί αυτός ότι υπάρχει στο ΟΓΑ.